Οι δραματικές ώρες που ισχυρίζεται πως έζησε μια 33χρονη γυναίκα στα χέρια του πρώην συντρόφου της τον Αύγουστο του 2014 ξύπνησαν πάλι στο μυαλό της, καθώς η υπόθεση εναντίον του σήμερα 53χρονου άνδρα εκδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο πρώην σύντροφός της τη βίασε, τη μαχαίρωσε και κατόπιν με το ίδιο μαχαίρι την κούρεψε, επειδή εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν. Είχαν ζήσει μαζί επί 5 χρόνια. Εκείνη, μητέρα 2 παιδιών, αναζήτησε την τύχη της εργαζόμενης σε καφετέρια της Κρήτης. Εκείνος την ερωτεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του για να είναι μαζί της. Θέλω να πω, ναι, ότι με κυνηγούσε ουσιαστικά για περίπου 1 χρόνο και σχέση κάναμε μετά από, ας πούμε, 1,5 χρόνο, μετά το γυνήγι. Δηλαδή κάποια στιγμή άφησα εγώ τα όπλα κάτω, να πω έτσι, ναι, και άρχισε αυτή η σχέση, ομαλά άρχισε. Η γυναίκα ισχυρίζεται πως ο σύντροφός της γινόταν συχνά βίαιος όταν έπινε. Εκείνη, όπως λέει, με αγάπη και υπομονή προσπαθούσε να τον βοηθήσει να ξεκόψει από τις κακές του συνήθειες και μέχρι ένα βαθμό τα κατάφερε. Μέχρι που τα πράγματα εκτραχύνθηκαν όταν πήγε για να ζήσει μαζί τους η μητέρα της για να τους βοηθά με τα παιδιά της, ώστε και εκείνη να μπορέσει να δουλέψει για να βοηθήσει στο κοινό του εισόδημα. Η κατάσταση τότε ξέφυγε από κάθε όριο, λέει η καταγγέλουσα. Οι καυγάδες έγιναν καθημερινοί και η γυναίκα, όπως λέει, αποφάσισε οριστικά να τους ζητήσει να χωρίσουν. Δεν μπορούσε όμως να φανταστεί την τραγική συνέχεια. Εκείνος, αν και φάνηκε να το αποδέχεται, μία ημέρα πήγε να τη συναντήσει για να μιλήσουν. Τουλάχιστον έτσι της είπε. Και βγαίνουμε λοιπόν και ενώ συζητούσαμε κάποια στιγμή σε μια καφετέρια, νευριάζει, αρπάζει πάλι, πίνει κάποια ποτά, αλλά δεν είχε μεθύσει, ήξερε πολύ καλά τι έκανε και με χτυπάει. Μπροστά στον κόσμο. Ναι. Με βάζει με το ζόρι στο αυτοκίνητο, ενώ κρατούσε και τα κλειδιά. Ξεκινάει ένα τρελό δρομολόγιο με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ενώ ωστόσο με χτυπούσε, με βαρούσε με το κινητό μου. Μου είχε τραβήξει το παντελόνι μέχρι στα γόνατα, μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνει προς το Μετόχι, όπου μένει και τώρα. Εκεί βρισκόταν η μητέρα του. Φωνάζει λοιπόν τη μητέρα του να βγει έξω να με δει. Ήμουνα ήδη μέσα στα αίματα και όλα αυτά. Και χτύπαγε και στο πρόσωπο. Ναι, μόνο στο πρόσωπο. Κυρίως στο πρόσωπο. Προσπαθούσα να τραβήξω το παντελόνι προς τα πάνω. Εκείνη την ώρα έρχεται η μάνα του. Αυτός κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα στο Μετόχι και βγαίνει με ένα μαχαίρι. Μεγάλο μαχαίρι. Η μητέρα του έρχεται ωστόσο, με βλέπει καθαρότατα και η κάνει πίσω. Η μητέρα του σε είδε χτυπημένη, ναι, με το παντελόνι κατεβασμένο, κακοποιημένη, σε κοιτάει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγει. Ναι, κάνει λίγα βήματα πιο πίσω. Δεν και του είπε τίποτα. Βγαίνει έξω με το μαχαίρι, με τραβάει από τα μαλλιά έξω, ναι, με αναποδογυρίζει, ναι, και μου κόβει το παντελόνι με το μαχαίρι. Μπροστά της. Μπροστά στη μάνα του. Ναι. Με στέρνει μετά στην άσφαλτο, με χτυπάει με τα πόδια, με τα χέρια, με το μαχαίρι, μου κάνει χαρακές. Και η μητέρα του έκατσε εκείνη τη στιγμή, μόνο αυτό θυμάμαι, έκατσε σε μια καρέκλα. Δεν έκανε τίποτα. Με πέταξε στο αυτοκίνητο, ναι, λοιπόν. Φύγαμε από εκεί. Και με πηγαίνει με τον ίδιο τρόπο, με ταχύτητα, με τρελή ταχύτητα, σε κάποια χωράφια. Εκεί πέρα συνεχίζει και με χτυπάει. Μου κοπανούσε το κεφάλι στο τιμόνι, με χτυπούσε με το κινητό μου, έχει σπάσει το κινητό στο πρόσωπο. Μου έκοψε τα ρούχα από πάνω μου, τα εσώρουχά μου, μου έκοψε τα μαλλιά με το μαχαίρι, που θα μου λέγε διάφορα. Μετά μου σφήνωσε το κεφάλι ανάμεσα στα καθίσματα. Έγινε ο βιασμός. Συνεχίζει και με χτυπάει. Και κάποια στιγμή βρέθηκα με τα πόδια στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκίνητου και με το υπόλοιπο σώμα κάτω, στην άσφαλτο. Και κάτσε από πάνω μου και με το μαχαίρι προσπαθούσε να με καρφώσει το λαιμό. Εγώ προσπαθούσα και τόσο πρόχνα πίσω. Αυτό κράτησε μερικά λεπτά.
Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, αφού είχαν περάσει περίπου 6 ώρες βασανισμού της, ο πρώην σύντροφός της θέλησε να φύγουν. Αλλά καθώς το αυτοκίνητό του είχε μείνει από μπαταρία, κάλεσαν ένα ταξί για να πάρει από το σημείο αυτόν και την ίδια γυμνή και καταχτυπημένη. Ωστόσο, εγώ έψαχνα στο πορμπαγκάζ ένα ρούχο να βάλω γιατί ήμουνα ημίγυμνη. Και βρίσκω κάτι, το βάζω, το πετάω πάνω μου και μπαίνουμε στο ταξί. Έρχεται το ταξί, μπαίνουμε μέσα στο ταξί. Και σαν να μην έγινε τίποτα, ανοίγει μια κουβέντα με το ταξιτζή. Τι έγινε, πώς πάει η δουλειά, κάτι τέτοιο. Σαν να μην έγινε τίποτα. Ο ταξιτζή σε είδε έτσι μες τα αίματα. Ναι. Και τι είπε? Όταν επικοινώνησε η αστυνομία τίποτα μαζί του, είπε ότι αυτός βλέπει τέτοια περιστατικά συχνά. Η κοπέλα ένιωσε τελείως αβοήθητη. Στο πρόσωπο και το σώμα της, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν λίγες ημέρες μετά το εν λόγω περιστατικό, φαινόταν η κακοποίηση που είχε υποστεί. Όμως ο άνθρωπος που εν τέλει βρέθηκε κατηγορούμενος για τις πράξεις του, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Αυτά που λέει η κοπέλα είναι ψέματα. Ναι, τη χτύπησα, αλλά δεν υπάρχει βιασμός. Εγώ τάζα τη μάνα της, τον σύντροφο της μάνας της, τα παιδιά της. Πώς αισθάνεστε για αυτό το πράγμα? Πώς αισθάνεστε που κακοποίησατε με τέτοιο τρόπο μια γυναίκα? Άσχημα νιώθω, άσχημα. Η γυναίκα αυτή θέλει να σας πάει στο δικαστήριο, σας έχει κάνει μήνυση. Την έχετε απειλήσει ότι θα τη σκοτώσετε άμα γίνει δίκη? Ποτέ. Το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε 9 χρόνια και 3 μήνες για τα αδικήματα του βιασμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης κατακράτησης, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Σε δεύτερο βαθμό όμως τα πράγματα ήταν κατά πολύ ευνοϊκότερα για τον 53χρονο άνδρα. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία και τον καταδίκασε σε 2 χρόνια και 9 μήνες κάθριξης με αναστολή.